Κύριε Γεωργίου, καλημέρα σας. Θα συζητήσετε ένα θέμα που μέχρι πρόσφατα ήταν στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του ταμείων στην Κύπρο, των ταμείων συντάξεων, και το οποίο πλέον έχει μπει έτσι κάπως στο περιθώριο με όλες αυτές τις οικονομικές εξελίξεις. Ωστόσο, είναι εκεί και με τις αύξησεις των αφιπηρετήσεων και στο δημόσιο που βλέπουμε πρόσφατα με τις πρόορες αφιπηρετήσεις, ενδεχομένως να διωγγώνεται το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωστόσο, έχει μπει στο περιθώριο για κάποιο διάστημα, έτσι. Ναι, είναι γεγονός. Εγώ σήμερα στην τοποθέτηση που θα κάνω είναι όσον αφορά την επάρκεια του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κύπρου και πώς συγκρίνεται αυτό με τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού χώρου. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε μέχρι που να υπάρχει πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτόν τον τομέα δεν έγινε σωστή πρόβλεψη πριν αρκετές δεκαετίες, 2-3 δεκαετίες, και αναγκαζόμαστε σήμερα σε έναν τόσο ουσιαστικό και σημαντικό τομέα να χρειαστεί να αντιμετωπιστεί. Και όταν θα αναφέρω ορισμένα αποτελέσματα μιας μελέτης που έγινε πρόσφατα, θα διαπιστωθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Διότι το κρατικό σχέδιο σύνταξης των κοινωνικών ασφαλίσεων καλύπτει έναν μικρό ποσοστό του εισοδήματος που ο συνταξιούχος δικαιούται να έχει, και αυτό μειώνεται συνεχώς σαν ποσοστό. Οπότε χρειάζεται το κράτος, η κυβέρνηση, να προσφέρει κίνητρα ούτως ώστε να συμπληρώνει ο κάθε εργαζόμενος, και αυτό, και γι' αυτό μιλώ για τον ιδιωτικό τομέα, πέραν του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εκεί το συνταξιοδοτικό σχέδιο είναι πολύ, πολύ καλό. Και για αυτόν τον τομέα χρειάζονται κίνητρα, φορολογικά κίνητρα και άλλα, για να ενθαρρύνουν την δημιουργία σύνταξης στην αφιπηρέτηση. Τα συστήματα τα οποία έχουμε σήμερα δυστυχώς, και επικρατεί σχεδόν το Ταμείο Μπρονίας, δεν προσφέρει σήμερα τις προϋποθέσεις που θα χρειάζεται ένας συνταξιούχος να έχει για να διατηρήσει έναν ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο. Τα λεφτά των Ταμείων Μπρονίας στη διάρκεια της εργασίας του εργαζομένου χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους. Εάν αλλάξει η εργασία, δεν μεταφέρεται σε άλλον ταμείο, μπορεί το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Στη λήξη ολόκληρων των ποσών το οποίο καταβάλλεται το εφάπαξ, είναι πολύ φυσικό να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο δανεισμός των ταμείων είναι ένα, πιστεύω εγώ, πολύ αναχρονιστικό σχέδιο, το οποίο χρήζει άμεσης αλλαγής. Θα πρέπει να μετατραπούν αυτά τα ταμεία προνοίας σε ταμεία συντάξεων. Δηλαδή θα πρέπει οι παροχές να καθορίζονται στην αφιπηρέτηση για να διασφαλίζεται ένα μίνιμουμ εισόδημα που να συμπληρώνει την κοινωνική σύνταξη, και με αυτόν τον τρόπο να αποφευχθεί ο κίνδυνος, διότι αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ο κίνδυνος μεγάλης μερίδας των συνταξιούχων να είναι στην κατηγορία της φτώχειας, και αναγκάζεται το κράτος, η κυβέρνηση, συνεχώς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό για να διατηρεί ένα μίνιμουμ εισόδημα στον συνταξιούχο.